Για να καλησπερίσουμε τώρα εδώ μαζί μας τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου, τον κύριο Λευτέρη Αντωνακάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, γιατί βλέπετε, εμείς ακούμε για αύξηση του κατώτατου μισθού. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε μια υγιή επιχειρηματικότητα και εσείς είστε άνθρωποι του επιχειρήν και τα γνωρίζετε καλύτερα από όλους. Θα πάμε και στο κομμάτι το επιχειρηματικό. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε με την εκδήλωση την οποία έχετε την 1η Φεβρουαρίου. Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, όπου έχετε επιλέξει να τιμήσετε και ένα πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο, τον κύριο Ευτύχιο Βασιλάκη, διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Βασιλάκη και μάλιστα μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ. Πολύ σωστά αναφέρατε. Πρώτα απ' όλα μου επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω εσάς και το σταθμό σας και για τη συνεισφορά σας στο ΣΕΒ όλο αυτό το διάστημα και εσάς προσωπικά, όπως επίσης τη διοίκησή σας, που επιλέξετε να είστε ο τηλεοπτικός μας ο χορηγός σε αυτή τη βραδιά. Χαρά μας. Και θα είναι μεγάλη μας χαρά να μας θυμίσετε με την παρουσία σας. Εκεί θα είμαστε. Όντας και εργαζόμενοι στην περιοχή μας. Έτσι βέβαια. Είναι και όμιλος της Κρήτη TV, μια επιχείρηση η οποία είναι εγκατεστημένη στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου και γνωρίζουμε και από πρώτο χέρι λοιπόν και τις αγωνίες των επιχειρήσεων οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες εδώ. Γιατί επιλέξατε τον κύριο Βασιλάκη ως θυμόμενο πρόσωπο της βραδιάς? Θα πω το εξής. Ο κύριος Βασιλάκης προέρχεται από μια μεγάλη οικογένεια της πόλης μας, με δραστηριότητα εδώ στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου πρώτο και κύριο. Και δεύτερον, είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Είναι διοικητικό μέλος, θα έλεγα, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και όπως είχαμε ξανααναφερθεί παλαιότερα, υπογράψαμε προκαιρού ένα συμβόλαιο, ένα μνημόνιο, όπως ήθιστε να λέγεται. Τα καλά μνημόνια, τα μνημόνια συνεργασίας. Ένα καλό μνημόνιο, εγώ θα έλεγα ένα σύμφωνο αδερφοποίησης μεταξύ Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων και ΣΕΒΒΗ. Και μέσα από εκεί, αν θέλετε, δημιουργήθηκε η επαφή με τον κύριο Βασιλάκη, ούτως ώστε να είναι το τιμόμενο πρόσωπο της βραδιάς. Θέλω όμως να πω ότι εμείς εκείνη τη βραδιά ουσιαστικά δεν βραβεύουμε κάποιον, διότι αυτά τα πρόσωπα ούτως ή άλλως βραβεύονται καθημερινώς από την επιχειρηματική τους πορεία, από την ίδια τους τη ζωή. Άλλωστε, αυτό που κάνουμε εμείς εκείνο το βράδυ είναι μια συμβολική τιμή για έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από εδώ και επηρεάζει επιχειρηματικά το Πανελλήνιο. Και έχει ανοίξει τα φτερά του και έχει έτσι μια πολύ σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα. Και θα προσθέσω μπορεί να αποτελεί και παράδειγμα. Ακριβώς θα προσθέσω ότι είμαστε και ευτυχείς ως Ηρακλειώτες που έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Δηλαδή να βραβεύουμε για πάρα πολλά χρόνια ανθρώπους οι οποίοι πανελλαδικά έχουν ξεχωρίσει είτε στο επιχειρήν είτε στην πολιτική σκηνή του τόπου. Και είναι και μια καλή ευκαιρία να ξαναπούμε βέβαια ότι είναι την 1η Φεβρουαρίου, Παρασκευή, η εκδήλωση στο κέντρο αναδρομές της Αρχάνες. Είναι και μια καλή ευκαιρία οι επιχειρηματίες της βιομηχανικής περιοχής και οι εργαζόμενοι να βρεθούν πιο κοντά, να συζητήσουν αν θέλετε, γιατί νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία ακόμα και αυτά τα πηγαδάκια πολλές φορές στο κοινό τραπέζι μπορούν να βγάλει πράγματα. Είστε μέσα ακριβώς στο μυαλό μου. Αυτό ακριβώς θα έλεγα, ότι ο σκοπός αυτής της βραδιάς δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι μια γιορτή της επιχειρηματικότητας. Κάποτε μου είχε πει και ο κύριος Περιφερειάρχης ότι μπορούμε να το αναγάγουμε και σε μια παγκρίτια γιορτή του επιχειρήν. Αυτή την ώρα λοιπόν εμείς οργανώνουμε αυτή τη βραδιά αφενός μεν για να έρθουν πιο κοντά τα μέλη μας και κατά δεύτερο και κύριο λόγο ότι τα έσοδα από αυτή τη βραδιά ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό το Ταμείο του Συνδέσμου, το οποίο οι ανάγκες του θα έλεγα ότι είναι το τελευταίο διάστημα αυξημένες λόγω και της εξωστρέφειας που έχει πλέον με όλους τους φορείς, είτε λέγονται όπως αναφέραμε ΣΕΒ, όπως προσφάτως είχαμε συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό Βιομηχανίας και ξέρετε ότι όλα αυτά είναι κοστοβόρα.
Ναι, βέβαια. Και επιτελείται και πολύ σημαντικό έργο. Και μάλιστα θέλω να πάμε και στο κομμάτι του δικτύου υδροδότησης και το τι γίνεται με αυτό. Όμως, πρώτα να πούμε στους τηλεθεατές ότι ο κύριος Αντωνακάκης και ο Σύνδεσμος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, μας προσφέρουν 10 προσκλήσεις. Οι 10 πρώτοι που θα πάρετε τηλέφωνο στο 2810-398.000 θα κερδίσετε από μία πρόσκληση για μία πολύ όμορφη βραδιά. Είτε είστε επιχειρηματίες, είτε εργαζόμενος, είτε απλά κάποιος ο οποίος θέλει να βρεθεί και να ακούσει πράγματα, είτε αυτά προέρχονται από τον κύριο Βασιλάκη, είτε προέρχονται από τον κόσμο του επιχειρήν, είτε απλά να περάσει μια πολύ όμορφη βραδιά, να πάρετε μια πρόσκληση. 2813-98.000 λοιπόν στο τηλεφωνικό κέντρο της Creative TV, όπου αφήνετε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας για να κερδίσετε από μια πρόσκληση. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πάμε όμως στο κομμάτι. Θα μου επιτρέψετε πριν να μπούμε στα τεχνικά της ΒΙΠΕ, να προσθέσω και να πω ότι η είσοδος εκείνης της βραδιάς δεν αφορά μόνο τα μέλη της βιομηχανικής περιοχής, αφορά όλο τον κόσμο. Ξαναλέω, είναι μια εορτινή βραδιά και καλό ιδιαίτερα τα μέλη μας, αλλά και όλοι όσοι είναι κοντά σε μέλη μας, σε επιχειρηματίες της περιοχής μας, να μας κάνουν την τιμή και να περάσουν όμορφα. Ωραία. Δίκτυο υδροδότησης. Έχει ξεκινήσει το κομμάτι για το νέο δίκτυο. Με στόχο, κύριε Αντωνακάκη, από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι λέγαμε και σε προηγούμενες τηλεοπτικές μας συναντήσεις, να γίνει και μια τεράστια εξοικονόμηση στο νερό που χάνεται από ένα παλιό δίκτυο. Ασφαλώς αυτό είναι το μείζον. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο έπρεπε να έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Διότι, όπως σας είχα πει και παλαιότερα, το δίκτυο της βιομηχανικής περιοχής είναι διάτρητο. Έπρεπε λοιπόν, ξαναλέω, αυτό το έργο να έχει γίνει εδώ και χρόνια, το ζητούσαμε διακαώς και ήρθε η ώρα να πλέον να υλοποιηθεί. Θα έλεγα ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο, ήδη έχει ξεκινήσει ο ανάδοχος και έχει κάνει μεγάλο κομμάτι, έχει εκτελέσει μεγάλο κομμάτι του έργου. Mm-hmm. Σημειωτέων ότι τα προβλήματα δεν λείπουν, υπάρχει γκρίνια στην περιοχή, όμως και εγώ προσωπικά, όπως και η εταιρεία η οποία η ΕΤΒΑ, ο διαχειριστής δηλαδή, ο οποίος ουσιαστικά έχει εκπονήσει και το έργο, ζητούμε την κατανόηση όλων, διότι θεωρώ και πάλι, όπως είπατε και εσείς, είναι ένα έργο πνοής, είναι ένα έργο εξοικονόμησης για αυτό το πολύτιμο αγαθό το οποίο χανόταν σε μεγάλες ποσότητες και θα φέρει, αν θέλετε, και χαμηλότερα κόστη, που και αυτό είναι μέσα σε όλα ένα κέραιο σημείο. Δεν σας κρύβω ότι τα νέα υδρόμετρα που θα τοποθετηθούν μαζί με την εξοικονόμηση υδάτος που θα γίνει, το κόστος του θα είναι συγκριτικά με το σήμερα πολύ χαμηλότερο. Πολύ χαμηλότερο. Έχουμε κάποια αφενός, έτσι σε ποσά να δώσουμε κάποιο παράδειγμα. Κοιτάξτε, πρόχειρες εκτιμήσεις λένε, τουλάχιστον με την ενημέρωση που έχω εγώ, από ως εκτίμηση, έτσι, όχι κάτι, ναι, από το 1,80, από το 1,80 που πληρώνουμε σήμερα το κυβικό, ενδεχομένως να πέσει στο 1,40. Προσέξτε όμως, μέσα από το κόστος του 1,40 θα γίνει και απόσβεση του έργου σε βάθος δεκαετίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μετά από 10 χρόνια, δεν ξέρω βέβαια πώς θα έχουν τα πράγματα τότε, το κόστος του νερού ως είδωρ θα είναι ακόμα χαμηλότερο. Έτσι, ο προγραμματισμός τουλάχιστον και το χρονοδιάγραμμα αυτό λέει και για μακροπρόθεσμα. Ναι. Ο πύχης όμως είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να πιάσουμε τις απώλειες. Δηλαδή, απώλειες του 80% που είχαμε παλαιότερα. 80% απώλειες στο νερό είχαμε. Έχω ακούσει και 90 νομίζω. Και 90. Βεβαίως. Τεράστια. Αλλά το 80 όμως είναι παγιωμένο πλέον και από τους δείχτες της της ΔΕΗ. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνω, χρειάζεται και, και υπομονή από τις επιχειρήσεις και αφού από τους χρειάζεται υπομονή, διότι να γίνονται έργα. Και στην περίοδο που εκτελείται το έργο είναι δύσκολο με τα καιρικά φαινόμενα να αντιμετωπιστεί όπως θα ήθελε και ο εργολάβος. Πιέζομαι και τον εργολάβο και εμείς όσο μπορούμε. Άλλωστε, πριν 2-3 μέρες είχα επικοινωνήσει με τον εργολάβο όσον αφορά τη σήμανση σε κάποια φρεάτια που εκτελούνται. Για να είναι πιο προσεκτική και περαστική. Ακριβώς, για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του έργου? Το μεγαλύτερο μέρος του έργου θα έχει κατ' εκτίμηση ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο. Μέχρι το Σεπτέμβριο. Ναι. Εντάξει. Λίγο υπομονή λοιπόν από όλους για να. Ξανά λέω, ένα πολύ σημαντικό έργο θα έπρεπε να γίνει πριν πολλά χρόνια. Βέβαια.
Και είναι άδικο να γκρινιάζουμε στο βαθμό που γκρινιάζουμε για ένα τόσο είναι στη φύση μας. Ένα τόσο είμαστε Έλληνες. Κύριε Αντωνακάκη, πολύ γρήγορα πριν σας αφήσω, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, οι κάμερες έχουν μπει σε λειτουργία, οι κάμερες ασφαλείας που είχατε σκοπό να τοποθετήσετε στη βιομηχανική? Οι κάμερες λοιπόν έχουν εγκατασταθεί. Εγκαταστάθηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων, ολοκληρώθηκε η εγκατάστασή τους. Και αυτή τη στιγμή βρίσκονται, αν μου επιτραπεί η έκφραση, σε διαδικασία δοκιμών demo. Δοκιμές λοιπόν. Ναι. Θέλει ένα χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στο 100% αυτό το έργο. Και αυτό είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, θεωρώ. Παλέψαμε αρκετό χρονικό διάστημα. Δεν ήταν τόσο εύκολο κι εγώ όπως αρχικά το είχα. Όπως το είχατε σχεδιάσει, ναι, ακριβώς, αρχικά. Όμως τελείωσε και, εν πάση περιπτώσει, η βιομηχανική έχει στις πύλες εισόδους και εξόδους της κάμερας. Επίσης, μια και μιλάμε για νερό, αν μου δώσετε λίγο χρόνο να σας αναφέρω να ένα έργο. Και με αυτό, ένα έργο Καναπέκη, το οποίο δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ και το οποίο το παρέλαβα με την υπογραφή μου πριν μία εβδομάδα. Είναι η κατασκευή δικτύου πυροσβεστικών κουρνών στον δρόμο του αστυνομικού μεγάρου, πλησίως των Πλαστικών Κρήτης, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ καλό έργο, να είναι αχρίαστο, εύχομαι. Είναι συνδεδεμένο με την δεξαμενή των δύο ωρακίων, η οποία ιδρεύεται από το φράγμα από Σελέμη. Η επάρκεια του νερού είναι αστήρευτη πάντα, διότι η δεξαμενή δεν μένει απλήρωτη ποτέ. Και θεωρώ ότι αυτοί οι δύο κουρνοί είναι αυτή τη στιγμή ενεργοί και για την βιομηχανική περιοχή, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Εξίσου σημαντικό. Όσον αφορά την ασφάλεια. Εξίσου σημαντικό. Ξαναλέω, γιατί θέλω να. Αχρίαστο να είναι, όπως λέτε και εσείς, αχρίαστο, αλλά το παρελθόν έχει δείξει ότι δυστυχώς κάποιες φορές χρειάζεται μια. Πρέπει να σημειώσω εδώ και να ευχαριστήσω τα Πλαστικά Κρήτης, τα οποία χρηματοδότησαν την κατασκευή αυτή, το έργο αυτό, με την δική μας επίβλεψη και την δική μας αίτηση. Και ευχαριστώ και όλους τους φορείς οι οποίοι ανταποκριθήκαν άμεσα όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις που είχαμε αιτηθεί. Λοιπόν, κύριε Αντωνακάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ, σας περιμένουμε και προσωπικά αλλά και όλους τους τηλεθεατές. Εκεί θα σας είμαστε. Και όπως εγγυούμε μια ωραία βραδιά. Ωραία. Αυτό μας αρκεί λοιπόν αυτή η δέσμευση. Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου, λοιπόν, στο κέντρο αναδρομές. Μας καλεί ο σύνδεσμος των εγκατεστημένων επιχειρήσεων της βιομηχανικής περιοχής. Πρώτα απ' όλα να περάσουμε μια όμορφη και φιλική βραδιά και κατά δεύτερον να συζητήσουμε και για την επιχειρηματικότητα. Γιατί όχι. Σας υπενθυμίζω κιόλας 28 10 38 000 για να κερδίσετε και από μια πρόσκληση 10 πρώτη τυχερή.